Μπορεί να σχολιάσατε ότι κάποια στιγμή απευθύνθηκα στον καθηγητή Σωτήρη Σιόδρας με το μικρό του όνομα, αλλά ποτέ δεν ακούστηκε ότι τον αγνόησα ή ότι δεν αναζήτησα τη συμβουλή του και τη συμβουλή των ειδικών, οι οποίοι έχουν τόσα συνεισφέρει στην υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών μας. Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Επιστημονική Επιτροπή ξεπερνά τους 30 ειδικούς διαφόρων τομέων. Όλοι έχουν τις ιδιαίτερες απόψεις τους. Δεν συμφωνούν πάντα όλοι με όλους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αρθρώνουν δημόσιο λόγο, οι πιο πολλοί από αυτούς. Είναι άνθρωποι όμως επίσης οι οποίοι δεσμεύονται από τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών που γίνονται εντός της Επιτροπής. Επαναλαμβάνω λοιπόν για ακόμα μια φορά ότι η τελική εισήγηση της Επιτροπής, η οποία αποτυπώνει σε περίπτωση που δεν υπάρχει ομοφωνία τις πλειοψηφίες που διαμορφώνονται εντός της Επιτροπής, έχουν ληφθεί πάντα υπόψη από την κυβέρνηση. Και το λέω αυτό για να σταματήσει έστω και τώρα αυτή η παραφιλολογία η οποία προσβάλλει, πιστεύω, συνολικά το επιστημονικό μας δυναμικό. Και χάρη στην προσφορά αυτών των ανθρώπων έχουμε πετύχει τα αποτελέσματα που έχουμε πετύχει στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Και θέλω να θυμίσω ότι σε αντίθεση με άλλες χώρες, ΗΠΑ, Βραζιλία, Ισπανία, ουδέποτε υπήρξε οποιαδήποτε σύγκρουση μεταξύ πολιτικής ηγεσίας και επιστημών. Σε άλλες χώρες έχουμε αρκετά παραδείγματα επιστημόνων οι οποίοι αποπέμφθησαν από την θέση την οποία είχαν λάβει επειδή για κάποιο λόγο δεν συμφώνησαν με κυβερνητικές επιλογές. Αυτό προφανώς και δεν έγινε στην πατρίδα μας. Και δεν πρόκειται να γίνει.